από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα, εδάφιο 13. Σελίς 861, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, σελίς 861, Ιώτα Δέλτα 13. «Και ακούσας ο Ιησούς, ανεχώρησεν εκείθεν εν πλοίο εις έρημον τόπον κατηδίαν. Και ακούσαντες οι όχλοι, οικολούθησαν αυτόν πεζοί από τον πόλεον. Και ότε εξήλθεν ο Ιησούς, είδεν πολλήν όχλων και σπλαχνίστη δι' αυτούς και θεράπευσε τους αρρώστους αυτών. Ότε δε έγινεν εσπέρα, προσήλθον προς αυτόν οι μαθητές λέγοντες, έρημος είναι ο τόπος, και η ώρα ήδη παρήλθεν, απόλυσον τους όχλους δια να υπάγωσιν εις τα σκόμας και να αγοράσωσιν εις αυτούς τροφάς. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς, δεν έχουσιν χρία να υπάγωσιν, δότε εις αυτούς σεις να φάγωσιν. Οι δε λέγωσι προς αυτόν, δεν έχουμεν εδώ ημί 5 άρτους και 2 ψάρια. Ο δε είπε, φέρετε εμεί αυτά εδώ. Και προστάξα στους όχλους να καθίσουν επί τα χόρτα και λαβών τους 5 άρτους και τα 2 ψάρια, αναβλέψα στον ουρανό, ευλόγησε και έδωκε και κόψας έδωκε εις τους μαθητάς τους όρτους, οι δε μαθητέ εις τους όχλους. Και έφαγον πάντες και χορτάστησαν και σηκώθησαν και σήκωσαν το περίσσευμα των κλασμάτων 12 κοφίνια πλήρη. Οι δε τρώγοντες ήσαν έως 5.000 άνδρες, εκτός γυναικών και παιδιών, δηλαδή περισσότερο από 10.000 άνθρωποι. Και ευθύς ινάγκασεν ο Ιησούς μαθητάς αυτού να εμβώσιν εις το πλοίον και να υπάγωσιν πρώε αυτού εις το πέραν, έως ού απολύσει τους όχλους. Και αφού απέλυσε τους όχλους, ανέβη στο ρος κατηδίαν για να προσευχηθεί. Και όταν έγινε εσπέρα, ήτο μόνος εκεί. Το δε πλοίον ήτο ήδη εν το μέσο της θαλάσσης βασανιζόμενο από των κυμάτων, διότι ήταν αντίος ο άνεμος. Εν δε τη τετάρτη φυλακή της νυχτός, υπήγε προς αυτούς ο Ιησούς περιπατών επί την θάλασσαν. Κι δώντες αυτόν οι μαθητές επί την θάλασσα περιπατούντα εταράχθησαν λέγοντες, φάντασμα είναι, και από του φόβου έκραξαν. Ευθύς δε ελάλησε προς αυτούς ο Ιησούς λέγον, θαρσείτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε. Αποκριθείς δε προς αυτόν ο Πέτρος είπε, Κύριε, αν είσαι εσύ πρόσταξόν με να έλθω προς σε επί τα ύδατα. Ο δε είπεν, ελθέ. Και κατά βάσο από του πλοίου ο Πέτρος περιεπάτησεν επί τα ύδατα δια να έλθει προς τον Ιησούν. Βλέπουν όμως τον άνεμον δυνατόν εφοβήθη και αρχίσας να καταποντίζεται έκραξε λέγον «Κύριε σώσον με» και ευθύς ο Ιησούς εκτείνας την χείραν επίασε αυτόν και λέγει προς αυτόν «Ολιγόπιστε εις τι εδίστασας» και αφού εισήρθεν εις το πλοίον έπαυσε ο άνεμος. Οι δε εν το πλοίο ελθόντες προσεκίνησαν αυτόν λέγοντες αληθώς Θεού Υιός είσαι. Και διαπεράσαντες ήλθον εις την γη Γενισαρέτ και γνωρίσαντες αυτόν οι άνθρωποι του τόπου εκείνου, απέστειλαν σε όλη την περίχωνον εκείνη και έφεραν προς αυτούς πάντα στους πάσχοντας και παρακάλουν αυτόν να εγγύσωσει μόνον το άκρον του ιματίου. Και όσοι ήγγισαν, ιατρεύτησαν. Αμήν. Αλληλούια. Έχουν περάσει 6 μήνες από τη στιγμή που Πατέρας Θεός έδωσε εντολή στον Ιησούν των Ναζωραίων, στη Ναζαρέτ, να πάει να βαφτιστεί ο αναμάρτητος, βάφτισμα μετανοίας υπό του Ιορδάνου, διότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Ήρθε η αρμόδιος ημέρα, ο προσδιορισμένος καιρός. Και πήγε και όταν τον είδε ο Ιωάννης είπε «Εγώ έχω ανάγκη να βαφτιστώ από σένα, εσύ έρχεσαι σε μένα» και ο Κύριος του είπε «Ησύχασε, διότι πρέπει να πράξομεν πάσαν τη δικαιοσύνη του Θεού
και η δικαιοσύνη του Θεού είναι η υπακοή στο Λόγο του Θεού. Καθώς ο Ιησούς Χριστός έγινε υπήκος έως θανάτου, θανάτου δε σταυρού, γι' αυτό και ο Θεός υπερήψωσε Αυτόν και έδωσε σε Αυτόν το υπερπάν όνομα, μπροστά στο οποίο θα κλείνει πανγόνια ουρανίων, επιγείων και καταχθονίων και πάσα γλώσσα θα ομολογήσει ότι Αυτός είναι ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλεύς των Βασιλέων. Πέρασαν 6 μήνες. Η αποστολή του Ιωάννου τελείωσε, τον συνέλαβε ο Ηρώδης, στα γενέθλιά του έδωσε εντολή να τον αποκεφαλίσουν χάριν της Ηρωδιάδος και της θυγατέρας του Σαλόμης. Και τώρα πια τέλειωσε η αποστολή του, βέβαια όταν φυλακίστηκε έχασε την πίστη του και απέστειλε τους μαθητάς του λέγοντας «Σι είσαι ο ερχόμενος ή άλλον προσδοκόμεν. Εγώ περίμενα εσύ να είσαι ο Μεσσίας, να βασιλεύσεις, εγώ να είμαι δίπλα σου πάντοτε. Τώρα βρέθηκα στη φυλακή. Άρα μήπως έκανα λάθος?» Δεν είχε καταλάβει την αποστολή του, ότι η αποστολή του την εξεπλήρωσε, αλλά τελείωσε. Και ο Κύριος είπε στους απεσταλμένους από τον Ιωάννη, «Δέστε τι κάνω, θαύματα, τεράστια, μεγαλεία, πηγαίνετε πέστε του, ότι εγώ είμαι ο ερχόμενος». Πίστεψε και αποκεφαλίστηκε. Και τώρα πια το έργο του Θεού το αναλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο ο Ιησούς ο Ναζωραίος, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Όταν του είπαν για τον αποκεφαλισμό του Ιωάννου, μπήκε σε ένα πλοίο και πήγε σε έρημον τόπο για να προσευχηθεί κατεδίαν, όπως συνήθιζε να κάνει. Πόσο σοβαρό είναι η προσευχή μας στο ταμείο, το κατηδίαν, στο θρόνο της χάριτος του Θεού. Αλλά οι όχλοι είδαν που πήγε και με τα πόδια πήγαν πάνω από 10.000 άνθρωποι. Τους είδε, τους πλαχνίστηκε, γιατί ήταν ως πρόφατα μη έχοντα ποιμένα, και τους ευλόγησε, τους θεράπευε. Και πέρασε όλη η μέρα αυτή. Και το εσπέρας έρχονται οι μαθητές κάνοντας ένα πολύ μεγάλο λάθος. Να του πούν τι πρέπει να κάνει. Δεν πάνε στον Κύριο να τους πει τι πρέπει να κάνουνε. Πάνε στον Κύριο να του πούν τι πρέπει να κάνει. Και του λένε «Κύριε, παρήλθεν η ώρα, ο τόπος είναι έρημος. Αυτοί δεν έχουν να φάνε. Στείλ τους να πάνε στις πόλεις γύρω-γύρω να βρουν να αγοράσουν τροφή, γιατί θα λιποθυμήσουν, θα πέσουν κάτω από την πείνα. Όλη την ημέρα δεν έχουν φάει τίποτα». Δεν έχουν καταλάβει, είναι αρχή, δεν έχουν καταλάβει ακόμη την αποστολή τους, ότι δεν θα διδάξουν τον Κύριο, θα ρωτήσουν τον Κύριο. Δεν θα προτείνουν στον Κύριο, και αυτό είναι το μεγάλο λάθος που κάνουμε κι εμείς. Γι' αυτό τι λέει ο Λόγος του Θεού. Μη ζητείτε τι να φάγετε, τι να πείτε, τι να ενδυθείτε. Γιατί όλα αυτά τα ξέρει ο Θεός και τα έχει έτοιμα, γιατί ο Θεός φροντίζει για σας. Ένα πράγμα να ζητάτε. Τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα εγώ θα σας τα προσθέτω. Και η Βασιλεία του Θεού είναι η δικαιοσύνη του Θεού, η ειρήνη του Χριστού και η χαράδια του Πνεύματος του Αγίου, και όποιος εργάζεται τον Θεό κατά αυτόν τον τρόπο, με τη δικαιοσύνη του Θεού, την ειρήνη του Χριστού και τη χαρά του Πνεύματος του Αγίου, και θα ευαρεστεί το Θεό και θα ευλογείται και θα ευδοκιμεί ενώπιον των ανθρώπων. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό. Πρόσεξε όταν πλησιάζεις τον Κύριο στο ταμείο σου, τι του λες. Μη του λες τι να κάνει, αλλά και αν έχεις έτοιμα να ολοκληρώνεις πλην, όχι όπως εγώ θέλω Κύριε, αλλά όπως εσύ, για να είσαι ελεύθερος. Ευχαριστούμε τον Θεό.
Θυμάμαι μια φορά προσευχόμουν τα βράδια όπως προσευχόμουν τότε, δούλευα κιόλας και ήμουν στον καναπέ και προσευχόμουν, βλέπω απέναντί μου το Κύριο και δίπλα του το σώμα μου. Και με ρωτάει, μου μίλαγε, τι είναι αυτό? Σκέφτομαι και λέω, το σώμα μου, Κύριε. Και μου λέει, όχι, είναι το καράβι μέσα στο οποίο κάνεις το ταξίδι της ζωής σου. Σκέφτομαι, γονατιστώ στον καναπέ και λέω, πραγματικά. Και του λέω, αμήν, Κύριε, γιατί εδώ γεννιέμαι και από εδώ θα φύγω. Αμήν, Κύριε. Μου λέει, ποιος κατοικεί σε αυτό το καράβι? Σκέφτομαι πάλι. Λέω, εγώ. Και μετά μου έρχεται η έμπνευση, Κύριε, εγώ και εσύ. Και μου λέει, αληθώς. Το ερώτημα όμως είναι, προσέχτε το, αδερφοί, ποιος κυβερνάει αυτό το καράβι? Εσύ, και όταν βρίσκεται σε δυσκολία μου λες τι να κάνω, ή εσύ και μου δίνεις εντολές τι πρέπει να κάνω, ή εγώ και με ρωτάς τι πρέπει εσύ να κάνεις? Πω πω, εγώ κρύφτηκα κάτω από τον καναπέ. Λέω, Κύριε, αυτό θέλω. Να μου δίνεις εσύ εντολές και να μου αποκαλύπτεις τι πρέπει να κάνω. Πώς θα τα καταφέρω όμως? Και φεύγοντας ο Ιησούς, ακούω τη φωνή του να φουνάζει, να μου το ζητάς. Πολύ σοβαρό, αδερφοί αγαπητοί. Τι να του ζητάμε? Την οδηγία του. Τη διδασκαλία του. Γιατί αυτός είναι ο διδασκαλός μας. Την καθοδήγησή του. Αυτός είναι ο καθηγητής μας. Κύριε, τι πρέπει να κάνω? Δίδαξέ με τι πρέπει να κάνω. Δεν θα κάνω ό,τι μ' αρέσει εμένα. Θα αποτύχω. Δεν θα κάνω ό,τι θέλω εγώ. Θα τα κάνω μουσκεμα. Δεν θα κάνω ό,τι νομίζω ότι αυτό με συμφέρει. Θα κρεμίσουν όλα. Εγώ θα τα κρεμίσω. Κύριε, σε παρακαλώ, πες με εσύ τι πρέπει να κάνω σε αυτό το θέμα, σε εκείνο το θέμα, στο άλλο το ζήτημα, στη δουλειά μου, στη ζωή μου, στις σπουδές μου, στην οπουδήποτε. Τι πρέπει να κάνω, Κύριε? Και αν μάλιστα είσαι πρόθυμος να υποτάσσεσαι στις εντολές του Κυρίου, τότε θα έρθει ο Κύριος και θα σου μιλήσει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πες τους να πάνε να αγοράσουν τρόφιμα, θα πεθάνουν από την πείνα. Όλη την ημέρα δεν έχουν φάει. Και ο Κύριος τι τους λέει? Δεν έχουν ανάγκη να πάνε. Ακούτε τι τους λέει? Δώστε τους εσείς να φάνε. Τώρα θα έλεγα, μα τι λες, Κύριε? Τι είναι αυτά που μας λες? Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Αλλά αυτό που λέει ο Κύριος θα το κάνει. Αμήν. Αμήν. Αυτό που θα σου πει ο Χριστός να κάνεις και δεν γίνεται, ο Χριστός θα το κάνει για σένα. Αμήν. Λέει, μα Κύριε, δεν έχουμε τίποτα άλλο παρά 5 άρτους και 2 ψαράκια. Πώς θα φάνε όλοι αυτοί? Αυτό το λίγο που έχεις, φέρτε το σε μένα. Έχεις κάτι πολύ λίγο, πήγαινε το στο Χριστό. Τι έχεις, λίγη πίστη, πήγαινε έτσι. Λίγη ελπίδα, πήγαινε έτσι. Λίγη αγάπη, πήγαινε έτσι. Τίποτα δεν έχεις, πήγαινε του το τίποτα. Και ο Κύριος τότε προσέταξε τους όχλους να καθίσουν πρασιές-πρασιές τα χόρτα και λαβών τους 5 άρτους και τα 2 ψάρια, αναβλέψαστος ουρανών ευλόγησε και άρχισε να κόβει και να δίνει τους μαθητάς τους άρτους. 5 ψωμιά και άρχισε να τα κόβει και να τα δίνει στους μαθητές και να μην έχουν τελειωμό. Και να δίνουν και ξαναδίνουν και ξαναδίνουν. Αυτό το έχω ζήσει μια φορά με την Άννα στο Αίγιο.
Είμαστε μόνοι μας και μαγειρέψει ένα μικρό ταψιάνα για να φάμε οι δυο μας και ξαφνικά ακούω πιπ, πιπ, πιπ. Βγαίνω έξω και βλέπω ένα αυτοκίνητο με κάποιους αδερφούς που είχαν έρθει από την Αθήνα. Ελάτε μέσα. Λέω, αν δεν θα φάμε, ό,τι έχουμε, λέει, θα το μοιραστούμε. Και αρχίζει και δίνει. Και φάγαμε όλοι. Και χορτάσαμε. Και φεύγουνε. Και μετά από μισή ώρα ξαναχτυπάει. Πιπ, πιπ, πιπ. Κατεβαίνει άλλο αυτοκίνητο με άλλους αδερφούς. Οχ. Αν δεν θα φάμε, ό,τι έχουμε. Και αυτό έγινε 3 ή 4 φορές, δεν θυμάμαι. Και όταν φύγανε και οι τελευταίοι, το ταψί είχε ακόμη φαΐ. Κύριε Θεέ μου. Και το κοιτάγαμε με την Άννα και δεν μπορούσαμε να πούμε τίποτα παρά μόνο να δοξάσουμε το Θεό. Γιατί ο Θεός, αδερφοί, κάνει μεγαλεία. Θαυμάσια, τεράστια, μη φοβού, μόνο πίστευε. Και αφού φάγαν όλοι, και όχι δοκιμάσανε, φάγανε και χορτάστηνα. Χόρτασαν. Όσο θέλανε φάγανε. Ψωμί και ψάρια, όσο θέλανε φάγανε. Και όταν φάγανε όλοι, περισσέψανε και 12 κοφίνια. Ψάρια και ψωμί. 10.000 άνθρωποι, ίσως και περισσότεροι. Μα γίνονται αυτά τα πράγματα. Σήμερα το μήνυμα είναι, αδερφοί, τα πάντα είναι δυνατά εις το Θεό, ή όπως μου το είπε ο Κύριος όταν το ρώτησα, είναι τι αδύνατον εις το Θεό, δούλε μου Γιώργο? Λέω, όχι Κύριε, τα πάντα είναι δυνατά εις το Θεό και τα πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα. Και είπα, μην Κύριε Θεέ μου. Όμως πρόσεχε, δεν θα μου λες τι να κάνω, θα με ρωτάς εσύ τι θα κάνεις. Αμήν Κύριε μου. Φοβερό το μήνυμα, αδερφοί. Θα μου πεις, δεν το ξέρεις? Σήμερα το κατάλαβα. Σήμερα το κατάλαβα. Αλλά μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου σήμερα το κατάλαβα. Και όταν φάγανε και χορτάστηκαν, τώρα έρχεται η δεύτερη δοκιμασία. Ευθύς ανάγκασε Ιησούς τους μαθητάς αυτού να ευώσει στο πλοίο και να υπάγωσε πρώτα αυτού εις το πέραν έως ο απολύς τους όχλους. Και οι μαθητές ψαράδες περισσότεροι. Τι λες Κύριε, δεν βλέπεις ότι ο άνεμος είναι αντίθετος, δεν μπορούμε να πάμε εκεί. Δεν γίνεται να πάμε εκεί. Δεν μπορούμε να σηκώσουμε πανιά γιατί θα μας γυρίζει πίσω και δεν μπορούμε και κοπηλατώντας να φτάσουμε απέναντι, αφού είναι ενάντιος ο άνεμος. Πηγαίνετε. Δεν γίνεται Κύριε. Και αναγκάστηκε να τους αναγκάσει να μπουν με το ζόρι μέσα στο πλοίο. Γιατί? Για να δουν το παντοδύναμο χέρι του Θεού. Και μπήκαν. Τους αναγκάσε. Κύριε Θεέ μου. Και κοπηλατούσαν το εσπέρας, δηλαδή κάτι 6 ώρα το απόγευμα, και κοπηλατούσαν μέχρι την τελευταία φυλακή της νυχτός, μέχρι 3 με 6. Αλλά δεν προχώραγε το πλοίο. Έπεσε το σκοτάδι, μαύρο σκοτάδι, και αυτοί κοπηλατούσαν. Αλλά μ' αρέσει γιατί δεν σταμάτησαν να κοπηλατούν με ενάντιο άνεμο. Κι όμως πόσο εύκολα θα τα ανοίξουν να πανί, σε 2 λεπτά θα ήταν πίσω, χωρίς κίνδυνο να βουλιάξουν. Γι' αυτό, αγαπημένα μου αδέλφια, μη σταματάμε να κοπηλατούμε. Τι θα πει κοπηλατώ? Κοπηλατώ σημαίνει υποτάσσομαι στην εντολή του Χριστού. Δεν σκέφτομαι, προσεύχομαι. Δεν κάνω ό,τι θέλω, κάνω ό,τι μου λέει ο Κύριος. Ούτε ό,τι νομίζω, ό,τι μου λέει ο Κύριος. Ούτε ό,τι μ' αρέσει, ό,τι μου λέει ο Κύριος. Γιατί? Γιατί έχω στενότατη επαφή με Αυτόν. Δεν έχω γνώμη, έχω υπακοή στο Λόγο του Θεού. Πες αμήν, αδερφέ. Υπακοή στο Λόγο του Χριστού.
Μα τους αναγκάζει να πάνε απέναντι. Δεν ξέρουν αυτοί που είναι ψαράδες. Κύριε, δεν ξέρεις. Δεν μπορούμε να πάμε. Με το ζόρι μπείτε μέσα. Με το ζόρι προχωρήστε. Κύριε Θεέ μου, δεν είναι εύκολο να υποταχθείς με το ζόρι στο Λόγο του Θεού, αλλά είναι η μεγαλύτερη ευλογία που θα ζήσεις. Η μεγαλύτερη ευλογία που θα ζήσεις. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και κοπηλατούσαν, το πλοίο δεν προχωρούσε. Αφού ο ανέμος ήταν αντίθετος. Πόσο να είχαν προχωρήσει, λίγο. Όλη τη νύχτα. Να φυσάει, να λισομανάει ο άνεμος και αυτοί να κοπηλατούνε. Χωρίς σταματημό. Να κοπηλατούνε χωρίς σταματημό. Με μια ελπίδα να δούμε αυτός που μας διέταξε τι μπορεί να κάνει. Μα τι να κάνει. Τι μπορεί να κάνει. Μα αυτός πήγε και ανέβηκε στο όρος για να προσευχηθεί και μας άφησε μόνους μας. Μας εγκατέλειψε. Μα δεν ασχολείται με μας. Μας έβαλε μέσα στο πλοίο να κοπηλατούμε, αλλά δεν ασχολείται με μας καθόλου. Θα ασχοληθεί όταν θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Όταν θα έρθει η συγκεκριμένη αρμόδιος ημέρα για αυτούς ή ώρα για αυτούς. 6, 9, 12, 3, 12 ώρες. Και την τελευταία φυλακή την νυχτός, μόλις άρχισε να ξημερώνει. Γιατί μόλις άρχισε να ξημερώνει, για να βλέπουνε. Τι να βλέπουνε. Να έρχεται κάποιος περπατώντας επάνω στα κύματα. Ξέρετε ότι θα πει τρικυμία, ξέρετε ότι θα πει άνεμος ενάντιος. Και βλέπουν κάποιον να έρχεται περπατώντας στα κύματα. Τρόμαξαν. Φάντασμα. Και εδώ τα φαντάσματα τα φοβούτσαν, γιατί θεωρούσαν ότι ήταν από τον εχθρό της ψυχής. Φάντασμα, κινδυνεύουμε. Φάντασμα. Και ο Κύριος προχωρούσε, γιατί ο άνεμος δεν τον εμπόδιζε, ο ενάντιος, και πάρα πολύ εύκολα τους πλησίασε. Και τους λέει, μη φοβόσαστε, δεν είμαι φάντασμα, εγώ είμαι. Μη φοβάσαι, μόνο πίστευε. Προχώρα. Ναι, αλλά έρχονται και αναποδιές, έρχονται και δυσκολίες. Είναι ενάντιος ο άνεμος. Μη φοβάσαι. Προχώρα. Κοπηλάτησε. Συνέχισε να κοπηλατείς. Μη σταματάς να κοπηλατείς. Αφού αυτή είναι η εντολή του Κυρίου. Ναι, αλλά ξέρεις τι. Μη σε νοιάζει το τι. Να σε νοιάζει τι θα κάνει ο Χριστός. Μη φοβάστε. Εγώ είμαι, λέει ο Κύριος. Και τότε ο Πέτρος πραγματικά ήταν ένας άνθρωπος ιδιαίτερος, απολύτως ιδιαίτερος άνθρωπος. Λέει, Κύριε, αν είσαι εσύ και δεν είσαι φάντασμα, όπως εγώ νομίζω ότι είσαι, διέταξέ με να περπατήσω κι εγώ στα κύματα. Ακούτε τι του είπε. Διέταξέ με να περπατήσω κι εγώ στα κύματα. Και ο Κύριος πολύ εύκολα. Έλα, του λέει. Κύριε Θεέ μου, έλα. Θα πας, θα πήγαινες. Αυτός είναι ο πρώτος των Αποστόλων. Θα πήγαινες.
κατεβάζει το πόδι του μάρμαρο κάτω. Κατεβάζει το άλλο και αρχίζει και περπατάει. Και αυτός πάνω στα κύματα και πήγαινε για τον Χριστό. Αλλά ακούει τον άνεμο να σφυρίζει, παίρνει το βλέμμα του από τον Χριστό, το παίρνει. Και αντί να κοιτάει τον Χριστό και να προχωράει προς Αυτόν, κοιτάει τον αέρα. Μην κοιτάς το πρόβλημα. Το Χριστό κοίτα. Αλληλούια. Μόνο το Χριστό κοίτα. Στο ταμείο σου. Αδιαλείπτως προσεύχεστε. Κατά πάντα ευχαριστείτε. Αδιαλείπτως. Μην κοιτάς τι ο άνεμος. Μα το 12 ώρες, πόσες ώρες, από τις 6 μέχρι τις 4 το πρωί. Μην κοιτάς τον άνεμο, το Χριστό κοίτα. Όμως η καρδιά του ανθρώπου φοβάται. Έκανε ο άνεμος. Γυρίζει να δει, κλούπαρχες και βουλιάζει. Μόλις πήρε το βλέμμα του από τον Χριστό, αγαπημένα μου αδέλφια, μην παίρνουμε ποτέ το βλέμμα μας από τον Χριστό. Ό,τι και αν συμβαίνει, άκου ό,τι θέλεις. Μην παίρνεις το βλέμμα σου από τον Χριστό. Ο Χριστός είναι αυτός που θα πει λόγο. Αμήν αδελφοί. Μην παίρνεις το βλέμμα σου από τον Χριστό. Δηλαδή μην κοιτάς τώρα, ξέρεις τι μου πει η γυναίκα μου, ξέρεις τι μου πει ο άντρας μου, ξέρεις τι μου πει το αφεντικό μου στη δουλειά. Μην το ακούς, το Χριστό να ακούς. Περίμενε και θα δεις τι θα κάνει. Και μόλις βούλιασε, τι να πει, Κύριε σώσε με. Τότε θα κάνει, μπορεί να κάνει τίποτα. Απλώνει τη χερούκλα του, μα τι χέρι είναι αυτό που έχει ο Κύριος. Πάντα το σκεφτόμουν από την πρώτη στιγμή που το διάβασα. Τον πιάνει και τον βάζει μες στο πλοίο. Από πού τον έπιασε από το σβέρκο. Από πού τον έπιασε. Τι χέρι είναι αυτό. Ταπεινώθετε υπό την κρατεάν χείραν του Κυρίου. Και αυτό θα σας υψώσει και θα σας βάλει μέσα στο πλοίο πάλι. Πάντα αναρωτιόμουν και έλεγα, Κύριε, δεν πήρα απάντηση ποτέ. Τι χέρι είναι αυτό που έχεις, από πού τον έπιασες. Το σβέρκο από το επό, πού τον έπιασες. Και έκανες έτσι και τον έβαλες μες στο πλοίο. Δεν μπήκε ο Ιησούς, τον Πέτρο έβαλε μες στο πλοίο. Δεν μπήκε ο Πέτρος, ο Ιησούς τον έβαλε μες στο πλοίο. Το πιστεύεις. Τι χερούκλα είναι αυτή. Τι χέρι είναι αυτό, Πατέρα. Τι χέρι είναι αυτό που έχει ο Χριστός. Τι είναι αυτό που μπορεί, που δεν μπορεί να κάνει και τι είναι αυτό που κάνει. Και με το που έβαλε τον Πέτρο στο πλοίο, μπήκε και αυτός και τελείωσε ο άνεμος. Αυτό ήτανε. Τι ήταν ο άνεμος. Δοκιμασία. Και η δοκιμασία που επιτρέπει ο Θεός γιατί είναι. Για την παιδεία. Εκπαίδευση, να μάθουμε να εμπιστευόμαστε τον Κύριο. Για την καρποφορία σου και γιατί σ' αγαπάει. Αυτό το σ' αγαπάει δεν το καταλάβαινα. Επειδή με αγαπάει φέρνει δοκιμασία. Και μια μέρα ήμουνα μόνος μου και με φωνάξανε και να πάω στην Πάτρα. Ή στο Αίγιο, δεν θυμάμαι. Και στο δρόμο που πήγαινα σκάει το λάστιχο. Εγώ από αυτά δεν ξέρω τίποτα. Λέω τώρα, ούτε γρίλο είχα, ούτε τίποτα. Άσχετος. Και άρχισα να παραπονιέμαι στο Θεό, λέω, Κύριε, στο έργο σου πηγαίνω. Και έμεινα στο δρόμο. Σταματάει ένα αυτοκίνητο και βγαίνει ένας νεαρός. Και μου λέει, τι πάθατε. Λέω, το λάστιχο έσκασε. Αλλά δεν έχω να τα αλλάξω. Ρεζέρβα έχω. Λέει, θα τα αλλάξω εγώ, καθίστε.
βγάζει το γρίλο του, κάνει έτσι, σε 5-10 λεπτά μου είχε βάλει τη ρεζέρβα. Το κοίταγα. Τα χάσα. Λέω, κύριε, πού τον βρήκες, πού τον έστειλες, μήπως είναι άγγελος. Μπήκε στο πλοίο, τον ευχαρίστησα, του λέω, τι σου χρωστάω, χαχαχαχα, μου κάνει. Και έφυγε. Δόξασα το Θεό, μπήκαμε στο αυτοκίνητο και ξεκίνησα να πάω στην Πάτρα ή στο Αίγιο. Και μετά από 10 λεπτά σταματάω, γιατί είχε γίνει μια τρομακτική καραμπόλα και είχαν σκοτωθεί 2-3 άνθρωποι. Εάν δεν είχε σκάσει το λάστιχο, θα ήμουν και εγώ σε αυτή την καραμπόλα. Και είπα, κατάλαβα, Κύριε, γιατί φέρνεις τη δοκιμασία. Επειδή με αγαπάς, με φύλαξες, με προστατεύεις. Τρία πράγματα είναι που θα έρθουν οι δοκιμασίες. Για εκπαίδευση, να σε μάθει. Να σε μάθει ότι σε στέλνει, αλλά δεν θα σε αφήσει μόνο σου. Μα είναι ενάντιος ο άνεμος. Θα έρθει αυτός και θα τα τακτοποιήσει όλα. Σου λέει, έλα, περπάτα. Μην φοβάσαι, μην κοιτάς τα κύματα, τον αέρα, κοίτα τον Χριστό και δεν θα πάθεις τίποτα. Για την εκπαίδευση, για την καρποφορία. Ποια είναι η καρποφορία, το διαβάζουμε εμείς και λέμε, δόξα να έχει ο Θεός. Αλλά και αυτοί ομολογήσαν και είπανε, όταν έγιναν όλα αυτά και ησύχασαν οι άνεμοι, λέει, πραγματικά, Υιός του Θεού του ζώντος είναι, αληθώς, σε 6 μήνες. Λίγους μήνες ήτανε μαζί με τον Κύριο. Και τέλος, για την αγάπη, γιατί σε αγαπάει και επιτρέπει τη δοκιμασία για να σε προφυλάξει από κάτι που έρχεται πολύ κακό. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, λέει ο Απόστολος Ιάκωβος κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ και όλο το διαβάζω και δεν σταματάω να το διαβάζω. «Πάσαν χαρά νομίσατε, αδελφοί μου, όταν περιπέσετε εις διαφόρους πειρασμούς». Όχι μόνο δοκιμασίες που φέρνει ο Θεός, και πειρασμούς επιτρέπει ο Θεός από τον διάβολο. Θυμηθείτε τον Ιώβ. Γιατί γνωρίζετε ότι με αυτόν τον τρόπο δοκιμάζεται η πίστη σας και η πίστη σας κατεργάζεται υπομονή. Υπομονή κατεργάζεται έργων τέλειων για να γίνετε τελικά τέλειοι, άρτιοι και ολόκληροι, αλλά προσέξτε, μειώντες εις μηδέν ελλειπείς. Πλήρης εν αυτό. Σεις θα είστε πλήρης εν αυτό. Και πώς θα γίνεις πλήρης εν το Χριστό Ιησού? Εάν χαίρεσαι και στις δοκιμασίες που επιτρέπει ο Θεός, αλλά και στους πειρασμούς που επιτρέπει στο διάβολο να φέρει στη ζωή σου. Δεν θα σε αφήσει να πειραστείς πάνω από τις δυνάμεις σου. Όσο αντέχεις, και εσύ το πειρασμό θα κάνει και την έκβαση για να δοξάσεις Αυτόν. Δόξα να έχει το όνομα του Κυρίου. Και μόλις μπήκαν μέσα, ήρθε απόλυτη γαλήνη. Πάει ο άνεμος ο ενάντιος. Τώρα είναι ο Χριστός στο πλοίο. Και περάσαν απέναντι στη Γενισαρέτ και εκεί και πάλι έμαθαν οι άνθρωποι του τόπου εκείνου ότι εκεί πήγε ο Ιησούς. Πώς το έμαθαν, αφού ήταν στο βουνό. Το έμαθαν. Γνωρίσαντε σε αυτόν οι άνθρωποι του τόπου εκείνου, απέστειλαν εις όλην την περίχωνον εκείνην και έφεραν προς αυτόν πάντας τους πάσχοντας. Και παρεκάλουν αυτόν να εγγύσωσει μόνο το άκριον του ηματίου αυτού, και όσοι έγκυσαν άπαντες ιατρεύτησαν. Αυτή είναι η αρχή της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας που την κάνει ο ίδιος ο Χριστός. Αλλά ο οίκος του εσχάτου τούτου, η δόξα του εσχάτου τούτου οίκου θα είναι μεγαλύτερα της του πρώτου. Τώρα σου δίνει ευκαιρία ο Κύριος να έχεις εμπειρία προσωπική με τον Ιησού Χριστόν, εάν θέλεις να γίνεις φίλος Του. Φίλος Του. Και θυμάμαι και τελειώνω με αυτό. Σας το έχω ξαναπεί. Ήτανε ο Κωνσταντίνος του Πάρη,
8 χρονών μόλις τον είχε βαφτίσει ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο. Και έτυχε να είμαστε μόνοι μας στον Κάλαμο σπάνιο. Και αφού πήγαμε στο Λούνα Πάρκ, πήγαμε, παίξαμε, φάγαμε, γυρίσαμε το βράδυ σπίτι. Και του λέω τώρα, Κωνσταντινάκο μου, που έχεις βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο, προσευχή σου και ό,τι ζητήσεις από τον Κύριο θα σου το δώσει. Και γυρίζει και μου λέει, παππού, τι να ζητήσω. Εκεί τα χάσα, τι να του πω. Λέω, ό,τι του πω τώρα θα το θυμάται σε όλη του τη ζωή και το θυμάται. Λέω, περίμενε, και πηγαίνω στο άλλο δωμάτιο, γονατίζω και λέω, Κύριε, σε παρακαλώ, πες μου, τι να του πω. Και ήρθε ο Κύριος και μου λέει, να του πεις να μου ζητάει να είναι δούλος μου. Να του πεις να μου ζητάει να γίνει φίλος μου, για να μιλάμε στόμα με στόμα. Εγώ δεν το είχα προσέξει στη γραφή. Εκεί το μάθα. Πήγα και το είπα. Και από τότε η προσευχή μου είναι κατά Κύριον λόγο τούτο. Κύριε, κάνε με δούλο σου πιστό, φρόνιμο και αγαθό. Και βόηθα με να υποακούω κατά πάντα στις εντολές σου, για να είμαι φίλος του Χριστού. Για να είναι ο Χριστός ο καλύτερος μου φίλος. Ώστε να έχουμε προσωπική επαφή μαζί. Προσωπική φιλική επαφή μαζί. Ιδίως καθώς μου δίνει την ευκαιρία να ανεβαίνω όποτε θέλω στο θρόνο της χάριτος αυτού, όπως βρέθηκα την ημέρα που με βάφτισε ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο. Αγαπημένα μου αδέλφια, την αποστολή σου και τα μάτια σου, μη λες τον Κύριο τι να κάνει, γιατί σκοπεύει να κάνει θαυμάσια, τεράστια και μεγαλεία όταν το ρωτάς εσύ τι θέλει αυτός να κάνεις. Αμήν.